Καλημέρα, είμαι ο Κωστής Σπύρου και εκ μέρους των εκδόσεων Σπύρου και του Next Deal σας καλωσορίζω στο πρώτο webinar του Insurance Transformation Day Powered by SAS, το οποίο θα σκιαγραφίσει το πώς σκέφτεται και συμπεριφέρεται ο ασφαλιζόμενος σήμερα και θα συζητήσει τις βέλτιστες πρακτικές για αναβάθμιση της εμπειρίας που αυτός αποκομίζει σε κάθε φάση του κύκλου ζωής ενός ασφαλιστηρίου συμβολέου. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να παρουσιάζουμε στην κάμερα του Next Deal τον κύριο Ιωάννη Καντόρο, CEO του ομίλου Inter American, ο οποίος θα μας δώσει το στίγμα για το πώς ανασχηματίζεται η σχέση του πελάτη με τον ασφαλιστή του και πώς η τεχνολογία δημιουργεί νέες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο. Κύριε Καντόρο, ευχαριστώ καταρχάς για τη συνέντευξη που μας παραχωρείτε σήμερα εδώ και για τα όσα θα συζητήσουμε και να ξεκινήσουμε από το πώς βλέπετε τον ασφαλιστικό πελάτη σήμερα εσείς και τι είναι αυτό που ζητάει από την ασφαλιστική εταιρεία και ποιες προκλήσεις δημιουργούν οι νέες του απαιτήσεις. Ναι, να πούμε, καταρχάς ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι νομίζω πολύ, πολύ ενδιαφέρον και κεντρικό στη δουλειά μας. Ο πελάτης σήμερα έχει αλλάξει λόγω της πανδημίας. Αυτό νομίζω δεν αφορά μόνο τον ασφαλιστικό κλάδο, αφορά πάρα πολλούς κλάδους. Και αυτό γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ για όλους μας. Αλλά όπως όλες οι κρίσεις ή όλα τα σοκ, αν θέλετε, μας δίνει και την ευκαιρία να αλλάξουμε συμπεριφορές, να ξανασκεφτούμε πράγματα, να δοκιμάσουμε νέους τρόπους. Και αυτό το πράγμα έγινε σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Τι συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια? Πρώτον, κλειστήκαμε στα σπίτια μας, βρήκαμε νέους τρόπους να εργαζόμαστε και να είμαστε αποδοτικοί από απόσταση και βρήκαμε και νέους τρόπους να διεκπεραιώνουμε υποθέσεις και πράγματα της καθημερινότητας, της καθημερινής μας ζωής, χρησιμοποιώντας πολύ περισσότερο την τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα. Αυτό προφανώς δεν άφησε ανεπηρέαστη και την ιδιωτική ασφάλιση. Είδαμε λοιπόν ότι οι ασφαλισμένοι μας έψαξαν πολύ περισσότερο στο διαδίκτυο, ήθελαν να διεκπεραιώνουν πολύ περισσότερες υποθέσεις εξ αποστάσεως και παρότι θα έλεγα παραπάνω χρόνος υπήρχε, αφού όλοι κλειστήκαμε στα σπίτια μας, υπήρχε και μια απέτηση για μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη ακρίβεια, καλύτερη εξυπηρέτηση. Αυτά συν το μια τάση που τη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, επιταχύνθηκε ίσως παραπάνω το τελευταίο διάστημα, αλλά προϋπήρχε, δεν νομίζω ότι γεννήθηκε απόρρια της πανδημίας. Η απέτηση ότι κάθε ευρώ που βγαίνει από την τσέπη του καταναλωτή πρέπει να πιάνει τόπο. Πολύ περισσότερο τώρα, γιατί η οικονομία δυσκόλεψε, οι καταστάσεις ήταν πιο δύσκολες και πάρα πολλά νοικοκυριά, πάρα πολλοί πελάτες μας είπαν για κάθε ευρώ που δίνει στην ασφαλιστική εταιρεία, θέλω να είμαι σίγουρος ότι αυτό πιάνει τόπο. Ευρύτερα τώρα στον χρηματοοικονομικό κλάδο υπάρχει μια μετάβαση από αυτό που λέμε focus στο προϊόν περισσότερο προς τον πελάτη και τον άνθρωπο. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι αυτό έχει γίνει και στην ασφαλιστική αγορά? Ναι, εδώ νομίζω έχουμε να κάνουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε να διανύσουμε ακόμα χιλιόμετρα στην αγορά για να φτάσουμε εκεί που πραγματικά θέλουν οι πελάτες μας. Έχω την αίσθηση ότι σε πολλές περιπτώσεις και σίγουρα μιλώντας για τις ασφαλιστικές ανάγκες είναι μια τέτοια περίπτωση, η κοινωνία και οι πελάτες μας τρέχει λίγο πιο γρήγορα από τις εταιρείες. Καλός ή κακός, η ασφαλιστική αγορά είναι ακόμα μια αγορά που σκέφτεται με όρους προϊόντων, είναι δομημένη έτσι. Δεν σκέφτονται όμως έτσι οι πελάτες μας. Οι πελάτες μας σκέφτονται πολύ πιο, αν θέλετε, σφαιρικά. Θέλουν να καλύψουν ανάγκες και όχι να αγοράσουν από εμάς προϊόντα. Έτσι λοιπόν έχουμε το παράδοξο από τη μία ασφαλιστική εταιρεία να μετράει συμβόλαια ή παραγωγές ή νέα παραγωγή ή εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ή πωλήσεις σε κομμάτια και να αμείβει έτσι και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τους συνεργάτες της, ενώ το αίτημα από τους πελάτες μας είναι να καλύψουμε σφαιρικά τις ανάγκες τους. Αίτημα το οποίο νομίζω επιτάθηκε το τελευταίο διάστημα αφού είχαμε και πολύ μεγάλες φυσικές καταστροφές. Και τη μεγάλη ανασφάλεια προφανώς που γέννησε στον χώρο της υγείας και της ανάγκης για καλύτερη κάλυψη η πανδημία. Εδώ λοιπόν, για να το πω επιγραμματικά, οι πελάτες μας θέλουν άλλα πράγματα και εμείς προσφέρουμε άλλα πράγματα και πρέπει να τρέξουμε λίγο γρηγορότερα έτσι ώστε να φτάσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας. Η ασφάλιση σήμερα γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακή. Πόσο όρημη πιστεύετε ότι είναι η ελληνική ασφαλιστική αγορά σήμερα? Να πω επιγραμματικά ότι γίνανε πράγματα στο διάστημα της πανδημίας. Είδαμε δηλαδή ότι η ασφαλιστική αγορά, καταρχάς, το πιο βασικό λειτουργήσε εξαιρετικά καλά σε επίπεδο ανταπόκρισης. Δεν μπορώ να πω ότι όλες οι εταιρείες, σας μιλήσω για τη δική μου εταιρεία, θεωρώντας ότι κατά κάποιο τρόπο και σε άλλες εταιρείες πάνω κάτω τα ίδια θα έχουν συμβεί. Δεν ήμασταν έτοιμοι από πλευρά σχεδιασμού για ένα τόσο
διαφορετικό τρόπο εργασίας. Όμως έχω να πω ότι όλη η αγορά προσαρμόστηκε πάρα πολύ γρήγορα στις ανάγκες και τους τρόπους ενός απομακρυσμένου τρόπου εργασίας. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις, εξυπηρετήθηκαν συμβόλαια, έγιναν οι εκδόσεις όπως έπρεπε. Σιγώναμε το τηλέφωνο που μας παίρνουν οι πελάτες μας. Εμείς, μάλιστα, είδαμε το παράδοξο ότι στο διάστημα της πανδημίας οι δείκτες ικανοποίησης, που τους μετράμε συστηματικά, ανέβηκαν αντί να κατέβουν. Άρα, νομίζω ότι και η αγορά χρησιμοποίησε το διάστημα αυτό για να απελευθερώσει κρυφές δυνάμεις, να κάνει πράγματα που πιθανώς σε μια καθημερινότητα δεν γινόντουσαν. Εμείς είχαμε τρόπους ψηφιακής εξυπηρέτησης που κατά κάποιο τρόπο τους είχαμε ξεχασμένους. Γιατί όλοι δούλευαν με τον παραδοσιακό τρόπο, που σημαίνει δεν είχαμε μια ευκολία, αλλά δεν τα χρησιμοποιούσαμε, αφού είχαμε άλλες ευκαιρίες και άλλες δυνατότητες. Βγήκαν αυτά στην επιφάνεια. Τώρα για μένα το ζητούμενο είναι, θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον δρόμο αυτό, αφού είδαμε ότι γίνεται πραγματικά και οι πελάτες μας ανταποκρίνονται, ή όταν με το καλό επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, θα γυρίσουμε πάλι στους συνηθισμένους τρόπους εργασίας και εξυπηρέτησης. Γνωρίζω ότι η Inter American είχε και πριν τον κορονοϊό εξελιχθεί στο κομμάτι αυτό. Και θα τώρα να ρωτήσω αν αυτή η πανδημία θα επηρεάσει μελλοντικά στο πώς θα λειτουργεί και η εταιρεία. Ναι, νομίζω θα επηρεάσει πολύ, γιατί ήταν ένα μεγάλο τεστ για όλους μας, και για τους πελάτες μας και για τις εταιρείες, και φάνηκε ότι ο ψηφιακός τρόπος σε πάρα πολλά πράγματα είναι ο καλύτερος τρόπος. Δεν θα λέγω μοναδικός, είναι ο καλύτερος τρόπος. Ταυτόχρονα θα απελευθερώσει και τις ανθρώπινες δυνάμεις, έτσι ώστε να εστιάσουμε εκεί πραγματικά η ανθρώπινη επαφή και η παρουσία δίνει αξία. Να σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι μέσα στην εταιρεία αλλά και οι άνθρωποι έξω από την εταιρεία, τα δίκτυα πωλήσεων, αναλώνονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αναλώνονται λοιπόν σε διαχείριση συμβολέων ή διαχείριση ζημιών και όχι στο κύριο έργο τους, που πρέπει να είναι η ανάλυση των αναγκών των πελατών και η σφαιρική κάλυψή τους. Για να επανέλθω και στην προηγούμενη ερώτηση που έγινε, εάν μιλάμε για προϊόντα ή μιλάμε για κάλυψη αναγκών, εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος. Και όχι τόσο στη διαχείριση των συμβολέων. Αυτό σημαίνει να απελευθερώσουμε χρόνο από τους ανθρώπους των εταιριών αλλά και τους ανθρώπους των πωλήσεων, να δώσουν πραγματική αξία στους πελάτες μέσα από ουσιαστικές συμβουλές και μέσα από λιγότερη διαχείριση. Τη διαχείριση μπορεί να την κάνουν πάρα πολύ εύκολα τα διάφορα συστήματα software και μηχανές. Αυτό που δεν μπορούν να αντικαταστήσουν είναι η ανθρώπινη επαφή, που νομίζω ότι εκεί πρέπει να πέσει το βάρος στους επόμενους μήνες και στα επόμενα χρόνια. Πιστεύετε ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά απειλείται, να το πούμε έτσι, από insurtech εταιρείες ή από κολοσσούς όπως η Google και η Amazon, για παράδειγμα, και σε τι βαθμό πιστεύετε ότι θα δημιουργηθούν οικοσυστήματα με τα οποία θα μπορούν να συνεργαστούν οι εταιρείες και να συμπράξουν με τέτοιους insurtech ή big tech εταιρείες? Είναι ένας κίνδυνος, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι ίσως ο πιο μεγάλος από αυτούς που αντιμετωπίζει η αγορά μας. Καταρχάς, η Ελλάδα είναι μια μικρή περιφερειακή αγορά κάπου στην άκρη της Ευρώπης, άρα θα περίμενα να δω πρώτα τις μεγάλες αλλαγές να γίνονται στις μεγάλες ευρωπαϊκές ή τις μεγάλες διεθνείς αγορές και όχι τόσο πολύ στη χώρα μας. Και τόσο μεγάλες αλλαγές, η αλήθεια είναι, δεν τις έχουμε δει να συμβαίνουν σε καμία από τις αγορές που προανέφερα. Έχω την αίσθηση ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αργά ή γρήγορα θα προσαρμοστούν. Έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο ότι αν δεν προχωρήσουν ψηφιακά και αν δεν έρθουν πιο κοντά στα θέλω των πελατών τους, μπορεί να υποκατασταθούν είτε από insurtech εταιρείες είτε από τους μεγάλους τεχνολογικούς γίγαντες. Το μήνυμα το έχουν πάρει και εργάζονται έτσι ώστε να βρεθούν εκεί που πρέπει να βρεθούν. Άρα δεν θα έλεγα ότι φοβάμαι την αντικατάσταση. Αυτό που πρέπει να γίνει πρέπει να είναι η ενσωμάτωση αυτών των πρακτικών και καμιά φορά και η ενσωμάτωση αυτών των ιδιαίτερα εξελιγμένων τεχνολογικών εταιριών στα συστήματα που λειτουργούμε σήμερα. Άρα δεν θα είναι καθόλου περίεργο όταν δείτε ότι πάρα πολλές από αυτές τις insurtech εταιρείες τελικά ενσωματώνονται στις μεγαλύτερες και πιο προηγμένες ασφαλιστικές εταιρείες, έτσι ώστε ό,τι δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε μόνοι μας, θα το δανειστούμε από ανθρώπους που το ανέπτυξαν για εμάς. Εγώ νομίζω ότι εκεί θα πάει η αγορά, παρά θα υπάρχει μια υποκατάσταση των μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών από τους μεγάλους παίκτες της τεχνολογίας. Κλείνοντας, σε ένα εντυνόμενα ψηφιακό περιβάλλον για την ασφαλιστική αγορά, πώς πιστεύετε ότι θα επιτευχθεί η ιδανική ισορροπία μεταξύ των αυτοματοποιημένων λύσεων και της ανθρώπινης επαφής? Ναι, νομίζω ότι το συζητήσαμε αυτό και λίγο πιο πριν. Η τεχνολογία αυτό που θα κάνει είναι θα μας ελαφρύνει την καθημερινότητα. Θα κάνει τις δουλειές που κάνουμε τώρα πιο εύκολες, πιο γρήγορες. Να το πω πολύ απλά, χωρίς να ασχολούμαστε.
Αυτό που είναι πολύ δύσκολο να υποκαταστήσει η τεχνολογία είναι πρώτα την ανθρώπινη επαφή και θα έλεγα σε έναν βαθμό και την κατάλληλη συμβουλή. Θα μου πείτε υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αρχίσει και δίνουν συμβουλές κλπ. Εγώ δεν πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι εύκολο όλο αυτό το πράγμα να υποκατασταθεί. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι σαν κοινωνία αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα σύστημα να μας πει τι είναι καλύτερο να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι εκεί πάντα χρειάζεται η συμβουλή από κάποιον καλά εκπαιδευμένο συνεργάτη, από κάποιον καλά εκπαιδευμένο επαγγελματία. Όλα όμως τα υπόλοιπα που γίνονται, όλη αυτή η διαχείριση που ξαναλέω για μένα, ένα 50-60% του χρόνου μας εκεί αναλώνεται και ίσως είμαι και αισιόδοξος δίνοντας αυτά τα ποσοστά. Όλο αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από την καλή χρήση της τεχνολογίας, γιατί πλέον αποτελεί κόστος για εμάς, αποτελεί κόστος για τους πελάτες μας και πλέον ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα με άλλους τρόπους και όχι με τον παραδοσιακό. Κύριε Κατώρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Νομίζω ότι έχουμε αρκετή τροφή για να συνεχίσουμε το υπόλοιπο του webinar με όλα όσα ξεκινήσαμε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.